Καλώς ήρθατε, ο κύριος Γαλινός, ο δήμαρχος Λέσβου. Η τελευταία φορά που είχατε έρθει εδώ κυριολεκτικά και σας είχαμε φιλοξενήσει, ήταν γύρω στον Οκτώβριο και ήταν επειδή πάλι εκκρεμούσε μια επίμαχη συνάντηση. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μία-δύο μέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί και είχατε μία συνάντηση εδώ μαζί του. Λίγους μήνες αργότερα η κατάσταση είναι χειρότερη και έχετε μία συνάντηση, οι επίμαχοι δήμαρχοι, οι δήμαρχοι των επίμαχων περιοχών, νησιών, σημείων, για να συζητήσετε για τη δημιουργία των hot spots, ενώ συνεχίζουν οι ροές να έρχονται με απτόητο ρυθμό. Να σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι χειρότερη. Ασφαλώς έχει υπάρξει οργάνωση, υπάρχει μια τάξη στη Λέσβο. Το hot spot της Λέσβου λειτουργεί όπως ξέρετε. Και παράλληλα έχουμε φτιάξει δημοτικούς χώρους φιλοξενίας, δύο πλήρεις χώρους και παράλληλα και περιφερειακά και άλλους χώρους μας πρώτης φιλοξενίας. Η κατάσταση δεν εννοούσε ότι είναι χειρότερη μόνο στη Μυτιλήνη, αλλά συνολικά. Να σας πω, στο χειρότερη συμφωνώ από πλευράς ανησυχίας που υπάρχει για το επόμενο διάστημα. Διότι πολλοί συζητάνε και λένε ότι μειώθηκαν οι ροές. Λένε ότι μειώθηκαν οι ροές. Αλλά οι ροές δεν πρέπει να συγκρίνονται με τους θερινούς μήνες, αλλά με τους αντίστοιχους περισσινούς. Αν πάμε σε αυτή τη σύγκριση λοιπόν, θα δούμε ότι φέτος υπάρχει μια εκρηκτική αύξηση και σε συνδυασμό με την απραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ναι μεν λέει ότι θα στέρξει να βοηθήσει και στα λόγια υποτίθεται το κάνει, όμως έργα δεν έχουμε δει, δεν υπάρχει βοήθεια. Αλλά αντίθετα οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται μέχρι σήμερα και η τελευταία ρητορική που ακολουθείται από πλευράς ηγετικών στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έχει ανησυχήσει πάρα πολύ, διότι αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική, στο επόμενο διάστημα που θα βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες θα έχουμε καταστάσεις που θα μας κάνουν να λέμε ότι πέρυσι δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Μιλώντας νωρίτερα με τον δήμαρχο της ΚΟΜ, τον κύριο Κυρίτση, όπου εκεί παρατηρείτε και εσείς και παρακολουθείτε ότι υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις ενάντια στη δημιουργία hot spot στο νησί, μας εξήγησε, πέρα από την πρόταση που κάνουν, μας εξήγησε ποιο είναι το σκεπτικό και μας είπε ότι παρά το γεγονός ότι η Κος είναι πιο κοντά στα τουρκικά παράλια από ότι η Λέσβος, οι ροές που δέχεται η Λέσβος είναι μεγαλύτερες από εκείνες που δέχεται η Κος. Αυτό λοιπόν το ερμήνευσε επειδή το hot spot που έχει δημιουργηθεί στη Λέσβο ενδεχομένως να λειτουργεί ως κράχτης που προσελκύει τις ροές. Τι απαντάτε, γιατί το βιώνετε καθημερινά. Εγώ θα διαφωνήσω, διότι στη Λέσβο είχαμε ροές και πριν δημιουργηθεί το hot spot, είχαμε πολύ αυξημένες ροές. Πιστεύω ότι ακριβώς για το λόγο ότι η διαχείριση του προβλήματος έχει αφαιθεί στα χέρια των διακινητών, των εγκατεστημένων στην Τουρκία διακινητών, οι χώροι που επιλέγουν εκείνοι για την αποβίβαση των προσφύγων είναι αυτό που συμφέρει τους ίδιους, είναι δική τους η λογική της επιλογής του χώρου. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται στις κινήσεις που γίνονται από πλευράς της δικής μας, των Ελλήνων, αλλά ακριβώς λόγω των συμφερόντων που εξυπηρετούνται από αυτή την ροή. Αντιλαμβάνεται κανείς τη δυσκολία στο να ξαναβρει τους ρυθμούς της ή να συμφιλειωθεί με κάτι τέτοιο μια τοπική κοινωνία, μια κλειστή κοινωνία, μια κοινωνία που εδώ στην Αθήνα δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε σε μέγεθος και σε αριθμούς. Παρ' όλα αυτά, όλο το περασμένο διάστημα, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, όπως η Λέσβος, όπως όμως και μικρότερα νησιά, η Λέρος, το Φαρμακονήσι, η Λειψή, έχουν επιδείξει μια δύναμη που έχει εντυπωσιάσει. Ανθρωπίνως δηλαδή, το κρίνω και το κρίνει κανείς. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Από εκεί και πέρα, κύριε Δήμαρχε, τα πέντε συγκεκριμένα hot spots τα οποία έχει δεσμευθεί η Ελλάδα να φτιάξει, κατά τη δική σας εκτίμηση, επειδή έχετε ζήσει και πολύ έντονα στον τόπο σας εδώ και ένα χρόνο όλη αυτή την κατάσταση, είναι σωστές επιλογές, είναι σωστά νησιά? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί ακούμε από όπου υπάρχουν αντιδράσεις, όχι εδώ, δίπλα. Όχι εδώ, εκεί. Εμείς δεν ακολουθήσαμε αυτή την τακτική. Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε μια κατάσταση που προέκυψε, δεν την επιλέξαμε, την επέλεξαν οι διακινητές.
Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα τελείως ανεξέλεγκτα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την τοπική κοινωνία να βυθιστεί στο χάος, διότι αυτό θα συνέβαινε αν δεν προχωρούσαμε στις ενέργειες που προβήκαμε. Και προσπαθούμε παράλληλα να προτείνουμε πολιτικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι ότι δεν υπήρχε και ούτε ακόμα υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης. Αντίθετα, στην πρόταση που καταθέσαμε και ως Δήμος αλλά και ως ελληνική κυβέρνηση για την καταγραφή στην Τουρκία των προσφύγων, εκεί βρίσκεται το κλειδί της υπόθεσης, βρήκαμε την αποδοχή από πλευράς των θυνούντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά πολλών επένων όμως δεν εφήρμοσαν τίποτα. Αφήσαν τα πράγματα να εξελιχθούν. Η κατάσταση, όπως ακριβώς είπατε, είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους νησιώτες να την αποδεχθούν, διότι πρέπει να υπάρχουν και ισορροπίες με την τοπική κοινωνία. Οι τοπικές κοινωνίες, και θέλω να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου προς τους συμπατριώτες μου στη Λέσβο, έδειξαν την ανοχή, την υπομονή, έδειξαν ανθρωπιά και ευαισθησία. Και παράλληλα όμως δείξαμε και ικανότητα στη διαχείριση. Μια ικανότητα που εγκαίρως είχε κατατεθεί και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Διότι αυτά τα μικρά νησιά που είναι τελείτσες στο χάρτη, τον παγκόσμιο χάρτη, είναι αδύνατο να σηκώσουν ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Έτσι από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αναλαμβάνουμε αυτές τις προσπάθειες, κάνουμε αυτούς τους χώρους φιλοξενίας και ό,τι συνεπάγεται και τα έργα που συνεπάγονται, αλλά όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν να μας βοηθήσουν. Επιχείρησαν να διεισδύσουν ακροδεξιά στοιχεία, κύριε Δήμαρχε, σας ρωτάω ευθέως, γιατί το ακούμε πια από επίσημα χείλη να λέγεται κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες στιγμές φωνές ακραίες που προσπάθησαν να ξεσηκώσουν τις κοινωνίες και την κοινωνία τη δική μας. Όμως νομίζω ότι καταφέραμε εν καιρός να τους αποδυναμώσουμε και να σταματήσουν αυτές οι φωνές. Έτσι σήμερα αυτό το οποίο έχει επικρατήσει είναι το πνεύμα της αλληλεγγύης, το πνεύμα της ανθρωπιάς και της ευαισθησίας και παράλληλα οι σωστές ενέργειες και προτάσεις για τη διαχείριση του προβλήματος. Και επαναλαμβάνω ότι το κλειδί βρίσκεται στην Τουρκία και δεν είναι μόνο μια κατάσταση διαχείρισης μιας κρίσεως, αλλά είναι και υποχρέωση της διεθνούς κοινωνίας να παρέμβει, διότι συντελείται έγκλημα. Ένα έγκλημα που έχει να κάνει με την εκμετάλλευση οικονομική, σωματική, ψυχική, βιασμό κυριολεκτικά υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι, και στη συνέχεια πρόκειται και για έγκλημα κατά της ίδιας της ζωής τους. Ξέρετε ότι πολλές εκατοντάδες ανθρώπων έχουν χάσει τη ζωή τους άδικα, και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι βόμβες που πέφτουν στις πατρίδες τους, είναι εκμετάλλευση, πράγματα που τους αναγκάζουν να φύγουν από εκεί για να σώσουν τη ζωή τους. Έτσι κατανοούμε απόλυτα ότι αυτοί είναι τα θύματα ενός μιας παράλογης πολιτικής, θύματα τα οποία εμείς πρέπει να τα προσφέρουμε, να τα υποδεχθούμε με εγκαρδιότητα και να τους δώσουμε την εικόνα ότι πραγματικά ήρθαν σε μια Ευρώπη, που όπως την ορωματίστηκαν οι δημιουργοί της είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Αυτό κάνουμε, αλλά δυστυχώς η Ευρώπη, και βλέπω ότι τώρα πηγαίνουμε σε βήματα σκλήρυνσης της ευρωπαϊκής πολιτικής, μια σκλήρυνσης που έρχεται κατά της Ελλάδος, και απορώ, η επιδίωξή τους είναι να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ή να διαλύσουν την Ελλάδα. Διότι αν συμβαίνει το δεύτερο, τότε τα έχουν καταφέρει και ακολουθούν τη σωστή πολιτική. Όμως αν είναι πραγματικά η επιδίωξη να επιληθεί αυτή η κατάσταση, αυτό το πρόβλημα, τότε σίγουρα ακολουθούν λάθος πολιτική.